Ξέρετε, το θέμα τη υγεία σα και τη αερόβε άσκηση, με αφορμή άλλα βίντεο που κάναμε και εμφανίστηκαν διάφορα σχόλια. Η αερόβια άσκηση και η υγεία σα ούτε μία σχέση έχει με του παλμού, με ένα νούμερο και με μία περιγραφή. Δηλαδή, ότι κάνετε ζούμπα ή aerobics που το λέει και η ίδια λέξη, δεν σημαίνει ότι κάνετε κατά ανάγκη αερόβια άσκηση. Γιατί εξαρτάται από το πώ είσαστε. Ποια είναι η φυσική σα κατάσταση, με λίγα λόγια. Ένα πολύ γενικό trainer ε, μου έγραψε: με: Εμεί κάνουμε στην ομάδα μου ε, 135 παλμού όταν κάνουμε αερόβια. Άρα είμαστε μια χαρά. Και το πατάω ότι αν μπω στην ομάδα σα, θα πεθάνω. Γιατί το 135 για εσά, για μένα είναι το 80% του maximum που, των παλμών του θεωρητικού maximum. Τι εννοώ δηλαδή, ο πιο απλό τρόπο που είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν λέει τίποτα, είναι απλά νούμερα. Είναι να πάρετε το νούμερο 220 και να αφαιρέσετε την ηλικία σα. Αυτό θα σας δείξει το θεωρητικό maximum παρμόν που μπορεί να έχετε. Η αερόβια είναι ποσοσ... ποσόστοση, δεν είναι νούμερο. Είναι το 50 με 60% του maximum που έχετε. Δεν είναι ένα 130-110. Άρα, όταν κάποιος κάνει ζούμπα, το όνομα δεν λέει τίποτα. Και προς Θεού, το βίντεο που κάναμε δεν ήταν ότι είμαστε κατά της ζούμπας ή κατά του box ή κατά του τρεξίματος. Είναι ότι δεν κάνουμε πολύ βασικές πρώτα εξετάσεις με τον κοινό απλό νου και μετά πιο σοβαρό αίματο και γενικά κατάσταση οξυγόνου και πηδάμε μέσα σε κάτι το οποίο ακόμα και αυτό ο ευγενή personal trainer, αν με επιβεβαιώσει, μην ανησυχεί, εμεί είμαστε 135, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που θα πει. Δεν θέλω να το προσβάλλω, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν πρεσβημιωτέων. Όπω και εμφανιστήκαν και δύο γιατροί. Με το κλασικό, τον πρώτο, την κλασική αλαζονία του γιατρού. Είσαι άσχετο, βρει τη λε, είμαι γιατρό. Και το απαντάς, κούνια που σε κούναγε. Ξαναγυρνάω πάλι πίσω λοιπόν. Το θεωρητικό μάξιμο των παλμών μου είναι ένα νούμερο. 220 μείον δεν μπορεί να ξέρει το νούμερο αν είμαι υγιής, αν έχω ήδη επιβραμμένο παρελθόν, αν είμαι, α, έχω παραπάνω κιλά από όσο πρέπει. Οπότε θα σας προκα... θα παρακαλούσα, εάν θέλετε, μιλάμε πάντα για την υγεία, εσείς. δεν μιλάμε ποτέ για επιδόσεις. Οι επιδόσεις, δυστυχώς, όλοι οι αθλητές των επιδόσεων καταπονούν το σώμα του. Γι' αυτό και ανθρώπου που ξέρω που είναι επαγγελματίε και του βλέπω στο Facebook και εδώ, κάθε λίγο και λιγάκι τραυματίζουν γόνατα, μπαίνουν στο νοσοκομείο. Είναι μια διαδικασία. Χαλάω, φτιάχνω, χαλάω, φτιάχνω. Α αφήσουμε λίγο τι επιδόσει στην άκρη. Θέλετε να κάνετε, κάνετε τα αγαπάτε. Υπάρχουν λοιπόν τρία τεστ που μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ απλά. Το πρώτο είναι ότι όταν κάνετε αερόβια άσκηση που την ονομάζετε ζούμπα ή αερόμπιξ, θα πρέπει όταν την κάνετε καθ' τη διάρκεια να εισπνέεται από τη μύτη και να εκπνέεται από το στόμα. Με υπερβολική άνεση. Ούτε καν με θόρυβο. <σκυρίζει> Αυτό σημαίνει ότι ανεβάζετε πάρα πολλού παλμού και αρχίζετε και μπαίνετε σε ένα αερόβια κατάσταση. <σκυρίζει> Δύο. Όταν κάνετε αερόβια άσκηση, έχετε την ικανότητα να μιλάτε. Για όσο ώρα θα κάνετε αερόβια άσκηση. Αυτό σημαίνει αερόβια άσκηση. Είναι ποσοστό του μάξιμου του οργανισμού. Το θεωρητικό maximum, επαναλαμβάνω, είναι ένα νούμερο. Η ηλικία σα, την αφαιρείται από το 220. δεν ξέρει τίποτα άλλο αυτό το νούμερο, έτσι, ξανακλίνω, τους καναλέω πάλι. Άρα, αν ε... εισπνέεται από το στόμα και εκπνέεται από το στόμα καθ' όλη τη διάρκεια της μίας ώρας ζούμπα, αερόπιξ, τρεξίματος, ε... ποδηλασίας, που είναι από τις ήπιες αερόβιες, αν και φώσουν βέβαια τα πράγματα είναι ευθεία, δεν κάνετε αερόβια άσκηση, κάνετε αναερόβια, όταν ανοίξει το στόμα, το χάσατε το παιχνίδι. Ξεκινάει η αναερόδια διαδικασία. Γι' αυτό και αν συνεχίσετε πάρα πολύ, ξαναλέω πάλι, δείτε ανθρώπου που τρέχουν 800 μέτρα ε, Ο πρώτο, πάντα η αναπνοή του είναι υπό άκρο, άκρα έλεγχο. Η παραπέμπτω στου ανθρώπου που ξέρουν τα σπορ να δείτε την Ελβετίδα ε, παγκόσμια πρωταθλήτρια του τρίαθλων. Ισπνέει και εκπνέει συνέχεια από τη μύτη, φυσικά όχι όταν κολυμπάει. Οι τελευταίοι που φτάνουν Πέφτουν κάτω, παθαίνουν οι άσματος άσματο, γιατί είναι... <laughs> τερματίζουν, μένουν και... και τελειώνουν. Το λαχάνιασμα, με την κοινή απλή λογική, δεν κάνει καλό. Το πρώτο τεστ λοιπόν είναι αν εισπνέεται και εκπνέεται από το στόμα. Και είστε υπερβολικά άνετο όταν το κάνετε. Το δεύτερο τεστ είναι αν μπορείτε και μιλάτε. Για τεστ, γενικά, απαγορεύεται να μιλάτε όταν κάνετε ποδηλασία. Όταν τρέχετε με του φίλου σα στην Aerobic και ζούμπα, σα μιλάει ο, ο τρέινερ, γιατί αναπνέεται από το στόμα. Όταν κάνετε αερόβια πρέπει να εισπνέετε και να εκπνέετε από τη μύτη. Μάξιμουμ να εισπνέετε και να εκπνέετε από το στόμα. Τρία. Υπάρχει ένα τεστ το οποίο είναι βασισμένο στα ευρήματα του Μποιτέκο ο οποίο έχει πατήσει πάνω σε μια πάρα πολύ απλή εύρημα του Μποχ το 1903 που λέει το εξή: Όσο πιο πολύ αρτηριακό διοξείδιο του άνθρακα έχω μέσα στο αίμα τόσο πιο πολύ οξυγόνο απελευθερώνω. Άρα η φυσική μου κατάσταση κατά μία είναι καλή. Όσο λαχανιάζω με το παραμικρό, σημαίνει ότι έχω πάρα πολύ αρτηριακό οξύδιο του άνθρακα παραπάνω από το κανονικό αν έχω άσθημα. Γι' αυτό και στο άσθημα, υπό έλεγχο στα νοσοκομεία, οι γιατροί βάζουν κάποιον επίτηδε να ανασπνέει κάποιο με το στόμα. Γιατί έτσι όπω θα συνεχίσει να αναπνέει, θα μειωθούν και θα στενέψουν κι άλλο ο βρόγχο και θα δημιουργήσει πάλι ασφυξία. Ή που είναι το πιο σύνηθε για ανθρώπου που ήταν είναι άρρωστοι ή και για ανθρώπου που το έχουν πάρει χαμπάρι, έχετε πολύ, χαμηλά, πολύ χαμηλή ανοχή στο αρτηριακό διοξείδιο του άνθρακα, άρα δεν είναι απελευθερωτικό οξυγόνο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τεστ βασισμένο στο μπουτέικο. Εισπνέεται, εκπνέεται, έχουμε κάπου το link. Στο... σε άλλε πλατφόρμε το αφήνει να γράψουμε το link να το αντιγράψετε, σε άλλε δεν μπορούν. TikTok δεν μπορείτε να το αντιγράψετε. Facebook, οπουδήποτε αλλού θα δείτε αυτό το βίντεο, θα είναι από κάτω και κάνετε το τεστ. Άμα το νούμερό σα είναι γύρω στο 10-12, σημαίνει ότι είσαστε σε όχι καλή κατάσταση. Και άρα αφού έχετε επιβεραμέ... επιβε... επιβεβαιωμένο το σώμα σας, όπως το θεωρητικό μάξιμο, ενώ μπορείτε 120, δεν μπορείτε να πάτε 150, γιατί το μάθημα λέγεται ζούμπα ή λέγεται τρέξιμο ή λέγεται το οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε πού βρίσκεστε σήμερα. Και πληροφορικά σας λέω ότι παγκόσμια ξέρουμε ότι το 75% και παραπάνω των ανθρώπων λόγω του, φυσικού, του... του μη φυσικού τρόπου ζωής, μέσα στο άγχο, τρώγοντα αειδίε και δηλητήριο σε μια πόλη που εισπνέουν δηλητήριο, οι άνθρωποι δυστυχώ αναπνέουν από το πάνω μέρο του θώρακα το οποίο λέγεται αυτό το φαινόμενο υπεραρισμό. Ένα άλλο τρόπο για να γίνει κατανοητό αυτό το θέμα του υπεραρισμού λέγεται αγχωτική αναπνοή. Εμεί έτσι θα ονομάσει. Είμαστε σε μόνιμη αγχωτική αναπνοή. Ένα τρίτο τρόπο να το πείτε αυτό είναι ότι είστε μόνιμοι σε αναερόβια κατάσταση. Και επειδή ένα γιατρό μου έγραψε, που ήταν ο δεύτερο ευγενικό, γιατί ο πρώτο ήταν πολύ αλαζόν, δεν είναι αγαπητέ, το ίδιο πράγμα η καύση για αερόβια με την αερόβια. στο αναερόβιο περιβάλλον, όταν τα κύτταρά σα δηλαδή δεν έχουν αρκετό οξυγόνο, που όλοι οι βαδιά άρρωστοι χρόνια με χρόνια πάθηση έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά οξυγόνου σε επίπεδο κυτάρων, η αναερόβια κατάσταση είναι το καλύτερο, η καλύτερη συνθήκη να αναπτυχθούν αρρώστιε. Με πρώτη και καλύτερη τον καρκίνο. Αν θέλει να κάνει πάρτι ο καρκίνο, αναζητάει αναερόβια κατάσταση. Όσο ανεβάζετε το οξυγόνο, που δεν είναι αυτή η λύση για τον καρκίνο και για όλου του καρκίνου, τόσο μπορείτε και αντισταθμίζετε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και απαγορεύεται να τότε ζάχαρη και λευκά ψωμιά όταν έχετε καρκίνο. Γιατί και η τροφή που τρώτε, που είναι τα τάνθρακε, είναι πάλι αναερώβια διαδικασία. Έχει συνηθίσει το σώμα δηλαδή να καίει από τα ζάχαρα από του υδατάνθρακε. Γι' αυτό μετά γίνονται οι δίαιτε και οι διαλυματικέ και όλα αυτά, γιατί που θα κουβεντιάσουμε, προσπαθούμε να, να ξαναεκπαιδεύσουμε το σώμα αντί από αερόβια, μόνιμη κατάσταση με τον υπερασμό και να τρώω μακαρονάδε, να το γυρίσω σε αερόβια κατάσταση που είναι να εισπνέω και να εκπνέω από τη μύτη, που αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν γίνεται υποπίεση, δεν γίνεται το να και αλλάζω τη διαιτά μου για να αρχίζει το σώμα να καίει λίπο και όχι να καίει τα τάνθρακε. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ή αερόβια με την αερόβια. Ναι. Από όλα αυτά που σα λέω, σα παρακαλώ από την καρδιά μου: κάντε τα τρία αυτά τεστ που είναι απλά και δωρεάν και για του άνδρε που είμαστε πολύ του χήμα, κάντε οπωσδήποτε τι βασικέ εξετάσει αίματο για να δείτε πού βρίσκεστε. 70% λένε οι Αμερικανοί έχουμε αντίσταση στην insulin. Έχω αντίσταση στην insulin και δεν το πήρα χαμπάρι. Και επαναλαμβάνω, κάνω την πιο φυσική γαμάτι ζωή σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει να κάνει αυτό με τίποτα. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία ξανικά να, να α, πείτε θα γίνω φυτοφάγο ή βίγκαν. Το σώμα σα αποφασίσει πρέπει να είσαστε. Γι' αυτό και αν νομίζετε ότι έχετε πρωτενη και είστε ε, κρατοφάγοι, αν το γυρίσετε σε φυτοφαγία είστε καλά. Δεν υπάρχει αυτό, ξέρετε, γιατί το σώμα μπορεί να μην έχει τα κατάλληλα ένζημα. Για παράδειγμα, που θα αναφερθούμε σε αυτό, τον απορροφάει την πρωτενη. Είναι μέγα σφάλμα να πιστεύετε που υπάρχει ένα κλαμπ, team, ότι η βιταμίνη C σε μεγάλε δόσει σα κάνει καλό. Στη δικιά μου την περίπτωση, το χειρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να πάρω βιταμίνη C. Λόγω τη αντίσταση τη ενσουλήνη και άλλων πραγμάτων που πάλι θα σα εξηγήσουμε. Άρα, επί του γενικού, πριν πηδήξετε να κάνετε Wim Hof, πάγο, ζούμπα, ε, οτιδήποτε άλλο, δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το σώμα. Γιατί πλειοψηφικά εμεί οι άνθρωποι είμαστε τελείω σχήμα, έχουμε παραμελήσει πάρα πολύ τον εαυτό μα, έχουμε πολύ βεβαιωμένο παρελθόν και ξανικά μα την καρφώνει επειδή ακούσαμε κάτι να κάνουμε το ένα. Ενώ είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σα. Πάλι κάντε ό,τι εσεί αγαπάτε. Να φροντίσετε τον εαυτό σα. Αυτό έχω μόνο να σα ευχηθώ.